φορές δοκιμάστηκε από μια απίστευτα μεγάλη νεροποντή. Αυτό βέβαια ο κόσμος το τελευταίο καιρό το έχει συνειδητοποιήσει και σε άλλες περιοχές, το έχει δει, το έχει ζήσει. Πάντα όμως όταν συμβαίνει κάτι κάπου αλλού νομίζεις ότι αυτό δεν θα σε βρει ποτέ εσένα. Χθες γύρω στις 7 η ώρα, 7 παρά 10 το απόγευμα, ξεκίνησε μια απίστευτη νεροποντή και μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια στην πόλη του Αργούς. Από την πυροσβεστική υπηρεσία μας ενημέρωσαν ότι περίπου 50 υπόγεια έκαναν έκκληση για άντληση υδάτων και περί τα 15 δέντρα έπρεπε οπωσδήποτε να κοπούν, να απομακρυνθούν από το οδικό δίκτυο. Κάναμε μια σύσκεψη χθες το βράδυ, κάλεσα όλους τους βουλευτές εδώ σε αυτό το χώρο. Ενημέρωσα τον Πέτρο τον Τατούλη 2-3 φορές στο τηλέφωνο. Μιλήσαμε. Ήρθαν εκπρόσωποι της περιφερειάς και αυτό που θα κάνουμε εμείς σήμερα εδώ, έχω καλέσει τους προέδρους των νομικών προσώπων όλους, τους αντιδημάρχους, το Γενικό Γραμματέα του Δήμου και θα μαζέψουμε όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να φέρουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα το Δήμο σε κανονική λειτουργία. Να μην ξεχνάμε ότι Δευτέρα, αύριο, ανοίγουν τα σχολεία. Οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών θα ενημερωθούν για το πώς και σε τι κατάσταση βρίσκονται τα σχολεία. Και από την άλλη μεριά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι και να στείλω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι αυτό το πράγμα, το προγκρόμ διώξεων που έχουν ξεκινήσει εναντίον των Δήμων, οι Δήμοι σήμερα καλούνται να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να κρατήσουν την κοινωνία σε ένα επίπεδο. Αυτοί λοιπόν έχουν βγάλει μια απόφαση να τους κλείσουν τους Δήμους, αλλά πριν τους κλείσουν αυτοί τους Δήμους, θα τους κλείσουμε εμείς. Εάν συνεχιστεί αυτό το βιολί, εγώ δηλώνω λοιπόν υπεύθυνα ότι θα παραιτηθώ και δεν θα είμαι ο μόνος. Θα παραιτηθούν και άλλοι Δήμαρχοι και θα τους παραδώσουμε τα κλειδιά. Δεν μπορεί λοιπόν οι Δήμοι να παίρνουν ελάχιστα χρήματα και να θέλουν από την άλλη μεριά να σηκώσουν και το βάρος της κοινωνίας στην πλάτη τους. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Αυτά συνέβησαν σε όλη την Πελοπόννησο και δεν θέλω να αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα σε Δήμους. Παντού έχουν συμβεί. Ζημιές και καταστροφές. Ποιος θα πάει να κάνει αποκατάσταση όλων αυτών των ζημιών? Ποια μηχανήματα σήμερα θα είναι στους δρόμους? Ποιοι θα πάνε να ανοίξουν όλα τα, να καθαρίσουν όλα τα φερτά υλικά που κατεβαίνουν από τα βουνά? Ποιος σε όλους τους Δήμους θα βάλει πάλι σε τάξη την κοινωνία? Ζητάνε από τους Δήμους. Λοιπόν, πληροφορώ τους ανθρώπους που μας ακούνε ότι τα προηγούμενα χρόνια, μιλάω μέχρι το 10, μέχρι το 2010, οι Δήμοι που σήμερα αποτελούν τον Καλλικρατικό Δήμο, και δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι Δήμοι, αλλά φαντάζομαι κάτι το ίδιο θα γινόταν και εκεί, για έργα έπαιρναν 14,5 εκατομμύρια. Ο Δήμος αυτός που είναι ο ίδιος Δήμος και περικλεί όλους αυτούς, παίρνει 600.000 για έργα. Σε μια έκταση η οποία είναι απίστευτη. Σχεδόν η μισή Κύπρος. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι το εξής. Η κυβέρνηση θα πρέπει λοιπόν να αφήσει τα λόγια του αέρα και να πάμε στην πραγματικότητα. Να κοιτάξει τις πληγήσεις περιοχές να αποζημιωθούν τώρα. Τη Δευτέρα θα γίνουν οι δηλώσεις, την Τρίτη, την Τετάρτη θα σταλούν, την επόμενη εβδομάδα να αποζημιωθούν. Γιατί η κοινωνία πεινάει, γιατί η κοινωνία δεν έχει λεφτά για να καλύψει από μόνη της τις ζημιές. Αυτά τα δημιούργησαν αυτοί και αυτοί θα κληθούν να τα λύσουν. Λοιπόν, η φωνή μου να ακουστεί παντού και είναι μια φωνή που είναι και του Προέδρου της ΠΕΔ. Θα τα πω και την Τρίτη αυτά. Αυτά τα από πίσω και λοιπά και τα χαϊδέματα στην πλάτη τελειώσανε. Μπροστά στις ευθύνες τους και στην πραγματικότητα. Οι Δήμοι δεν έχουν χρήματα να καλύψουν καμία δαπάνη τέτοια. Γιατί τους έχουν αδυνατήσει τελείως τους Δήμους. Και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα που παρουσιάστηκαν τα προβλήματα. Να μου πούν λοιπόν πώς θα τα λύσουν. Να έρθουν εδώ, να καθίσουν απέναντι στα γεγονότα και στις περιστάσεις,
σε όλη την Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα. Και να λύσουν το θέμα με τους ανθρώπους. Εξαθλιώσαν τον κόσμο όλο. Και ζητάνε από αυτούς σήμερα να καλύψουν τις ζημιές των περιουσιών τους. Πώς θα τις καλύψουν όταν δεν υπάρχει φράγκο, όταν δεν υπάρχει ευρώ. Να κατέβουν κάτω και να λύσουν το πρόβλημα. Και να σταματήσουν να κρύβονται επιτέλους. Και να τα βάζουν με τους Δήμους. Να τους κλείσουμε και να τους παραδώσουμε τα κλειδιά. Και να κάτσουν αυτοί εδώ, μιας και το πάνε κατά εκεί. Είμαι πάρα πολύ αγανακτισμένος και το δηλώνω διότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος σε κάποιες άλλες εποχές θα ήταν πρωτοπόρος. Σήμερα ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Αυτό συμβαίνει και στην Καλαμάτα, αυτό συμβαίνει και στη Σπάρτη, αυτό συμβαίνει και στην Κόρινθο, αυτό συμβαίνει και όπου είχαμε θεομηνίες. Και στη Δυτική Ελλάδα πάλι το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Και στη Χαλκιδική το ίδιο. Πότε θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν πάθει ζημιά. Οι τράπεζες είναι κλειστές από τη μια μεριά. Χρήμα δεν κυκλοφορεί στην πιάτσα για να μπορεί να πει ότι θα βάλω τα δικά μου ρε παιδί μου και θα το λύσουμε το θέμα αργότερα. Λοιπόν, ακούστε κύριε εκεί πάνω εκεί που είστε και στείλτε το μήνυμα εσείς που μπορείτε να το στείλετε. Στους υπουργάρες και σε όλους αυτούς που φλόμωσαν την κοινωνία στο ψέμα και μας έφτιαξαν μια πραγματικότητα που θα τη ζήσουμε παραδεισένια. Κατεβείτε κάτω, ξεκουμποθείτε, ανασκουμποθείτε και κάντε δουλειά με την κοινωνία. Τελειώσαν τα ψέματα. Σταματήστε να κρύβεστε. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Παρόλο το γεγονός ότι η βροχή ήταν τόσο πολύ μεγάλη και σε τόσο μεγάλη ένταση, η ΔΕΙΑΡ είχε κάνει πολύ σωστά τη δουλειά της. Γιατί μόλις σταμάτησε η βροχή, τα νερά άδειασαν από παντού. Άρα σημαίνει ότι τα φρεάτια δούλεψαν. Απλά όμως δεν μπορούμε και δεν μπορούσαν τότε που φτιάχτηκε το αποχετευτικό και των ομβρίων κατά βάση, των βρόχινων νερών, δεν προβλέφθηκε να φτιάξουμε τούνελ από κάτω από την πόλη ολόκληρα για να μπορούν να πάρουν αυτούς τους τόνους, τα εκατομμύρια κυβικά νερού που έπεσαν. Άρα λοιπόν, εφόσον πέφτει τόσο πολύ νερό, θα έχουμε κάποιες ζημιές. Μετά όμως είδαμε ότι δούλεψε όλο το δίκτυο. Θέλω να ευχαριστήσω τη ΔΕΙΑΡ και τα παιδιά της ΔΕΙΑΡ, τα οποία χθες το βράδυ ήταν μέσα στη βροχή και προσπαθούσαν όταν τα θερτά υλικά κάλυπταν τα φρεάτια αυτοί να τα απελευθερώνουν, πράγμα το οποίο δεν έκαναν. Είδα κάποιους στον δρόμο την ώρα που γύρισα, είχαν βγει με τις σκούπες και καθάριζαν τα φρεάτια κάποιοι νοικοκυρέοι, κάποιοι ιδιοκτήτες σπιτιών, αλλά οι άλλοι είχαν κάτσει μέσα στο σπίτι τους και την είχαν αράξει και σου λέει δεν πειράζει, θα πάει ο Δήμος, δεν βαριέσαι αδερφέ, εγώ είμαι στον τρίτο όροφο, δεν μπορούν να πνιγούν από κάτω. Δηλαδή μιλάμε για νοοτροπίες από νευρωμένων ανθρώπων. Η κοινωνία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σύσσωμη όλοι έξω. Δηλαδή όταν είναι σε έκτακτη ανάγκη ένας τόπος θα πρέπει κάποιοι να κάθονται μέσα και οι άλλοι να είναι με τις βούρτσες και με τις σκούπες έξω στα φρεάτια. Τα φρεάτια την ώρα που κατεβάζουν. Εδώ είδα σε κάποιες γειτονιές είχαν κατεβάσει κλινοσκεπάσματα, στρώματα πιο κάτω. Δηλαδή πράγματα έπιπλα. Τα είχαν βγάλει στο πεζοδρόμιο, τα πήρε λοιπόν όπως ερχόταν ο χήμαρος, τα πήγε πιο κάτω, έκλεισε τα φρεάτια. Τα φρεάτια δεν είναι μια φορά καθαρίζονται και τελειώσαμε. Την ώρα που έχουμε ένα τέτοιο γεγονός, το λέω μήπως ξανασυμβεί, όλοι παίρνουμε τις σκούπες, έχουμε εντοπίσει που είναι τα φρεάτια στο δρόμο μας και σπρώχνουμε αυτά τα φερτά υλικά να φύγουν για να μπορέσει γρηγορότερα να γίνει η απορρόφηση των υδάτων. Η πυροσβεστική έδωσε μεγάλη μάχη. Η αστυνομία ήταν στη θέση της. Η τροχέα το ίδιο. Ό,τι μπορούσαμε και ό,τι υλικά, ό,τι μέσα είχαμε και εμείς τα είχαμε στο δρόμο. Όμως, κανένας δεν μπορεί να τα βάλει ούτε με τον Θεό ούτε με τη φύση. Γι' αυτό λοιπόν, ας λάβουμε τα μέτρα μας από εδώ και πέρα. Και το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξουμε να κάνουμε είναι να αποκαταστήσουμε με ό,τι πενιχρά μέσα έχουμε τις όποιες ζημιές έχουν γίνει στα οδικά δίκτυα. Και από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να κατέβει κάτω σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί. Το πράσινο ταμείο να μπει μπροστά, να βγάλει τα πρώτα χρήματα στη μεγάλη θεομηνία του 2013. Όταν είχε πληγεί ο τόπος εδώ πάλι, αλλά τότε από τα ποτάμια βέβαια, το Πράσινο Ταμείο είχε βγάλει χρήματα άμεσα για την αποκατάσταση των ζημιών και σε λίγο καιρό το Υπουργείο Εσωτερικών είχε στείλει και τα υπόλοιπα χρήματα για να μπορέσουμε να γιατρέψουμε τις πληγές.
Σήμερα φαντάζομαι ότι θα γίνει κάτι ανάλογο. Εάν δεν γίνει κάτι ανάλογο, σας υπόσχομαι ότι οι φωνές μου θα ακουστούν παντού. Θα ακουστούν παντού. Εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε διάβημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Δήμος και εγώ ως πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου αυτό το πράγμα να διοχετευτεί και από τους άλλους Δήμους, γιατί υπάρχουν ταμεία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τα οποία θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και νομίζω ότι είναι και για τέτοιου είδους θεομηνίες και για τέτοιου είδους καταστάσεις. Σας ευχαριστώ και εσάς που από χθες το βράδυ ήσασταν στην πρώτη γραμμή να καταγράψετε τα γεγονότα. Καταγράψατε λοιπόν ότι εμείς δεν την γλιτώσαμε όπως δεν την γλίτωσαν και οι άλλες περιοχές του Πελοποννήσου. Εύχομαι αυτό το πράγμα να μην επαναληφθεί σύντομα, γιατί ότι θα επαναληφθεί είναι δεδομένο. Γιατί το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, γιατί το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα φαινόμενα έτσι είναι. Και τώρα μιλάμε να πλημμυρίζει η Γερμανία, να πλημμυρίζει η Αυστρία, να πλημμυρίζει η Ιταλία, να πλημμυρίζει η Ισπανία, να πλημμυρίζουν τέτοιες χώρες που λέμε ότι έχουν υποδομές. Και η Αγγλία κλπ. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα υποδομών, είναι θέμα ποσοτήτων νερού το οποίο πέφτει. Πλημμυρίζουν σπίτια και εκεί, πλημμυρίζουν υπόγεια, δεν το συζητώ, πλημμυρίζουν εκτάσεις καλλιεργήσιμες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε μέτρα, να προστατεύσουμε όσο μπορούμε. Παραδείγματος χάρη, αυτό θέλω να το γράψετε και σας παρακαλώ να το τονίσετε ιδιαιτέρως. Παλιά στα πεζοδρόμια υπήρχαν σχάρες για να εξαερίζονται τα υπόγεια. Αυτές οι σχάρες χθες το βράδυ ήταν το πρώτο πράγμα που έστειλε το νερό στα υπόγεια. Θα έχετε παρατηρήσει, εάν έχετε σε άλλες περιοχές, δημιουργούν κάτι σύφωνες οι οποίοι ανεβαίνουν προς τα πάνω, όπως είναι οι μπούκες των καραβιών, για να εξαερίζονται τα υπόγεια. Και όταν λοιπόν ανέβει το νερό στα πεζοδρόμια, δεν πηγαίνει κάτω. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα πρέπει να γίνει άμεσα από τους ιδιοκτήτες αυτών των υπογείων. Διότι αν το νερό ξανάρθει σε τέτοιες ποσότητες, πάλι θα πλημμυρίσουν τα υπόγεια τους. Επίσης, δεν ήταν μόνο ότι έρχονταν νερά από διάφορες κατευθύνσεις, ήταν το γεγονός ότι έπεφταν πάρα πολλά νερά από πάνω. Άρα, όταν δεν υπήρχε κάποιο υπόστεγο και υπήρχε χώρος να κατέβουν νερά σε υπόγειο, να είστε σίγουροι ότι εκεί έπεσαν τεράστιες ποσότητες. Αυτά τα λέω για όλους εκείνους τους ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες σήμερα. Εμείς θα καταγράψουμε όλες τις ζημιές όμως. Θα πρέπει όμως να προλάβουν την επόμενη κίνηση. Αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που είδα, αυτά τα πρώτα πράγματα που μπόρεσα έτσι να τα δω σήμερα και χθες το βράδυ, που έγιναν οι περισσότερες ζημιές. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς θα καταγράψουμε τις ζημιές και η περιφέρεια, η κυβέρνηση να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.